Είμαστε και πάλι ζωντανά λοιπόν από το περίπτωτο του Έθνους, της Ημερησίας και του Open Digital και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Actor, του Άκτορα, τον κύριο Εξάρχου. Καλώς ήρθατε κύριε Εξάρχου, στον πόλο του Έθνους της Ημερησίας και του Open Digital. Λοιπόν, έχουμε καλά νέα για το μετρό, κύριε Εξάρχου. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό ότι το πρώτο εισιτήριο θα κοπεί στις 30 Νοεμβρίου. Έγινε και η πρώτη ξενάγηση, από ό,τι είδαμε. Εσείς πήρατε ένα βαλτωμένο έργο πριν από περίπου ένα χρόνο. Θέλω να σας ρωτήσω με ποιες κινήσεις η Άκτορ κατάφερε να ξεμπλοκάρει αυτό το έργο και να το παραδώσει επί της ουσίας ολοκληρωμένο ένα χρόνο μετά. Κοιτάξτε, η Άκτορ είναι γνωστή εταιρεία, έχει έναν τεράστιο τεχνικό δυναμικό, το οποίο το θέσαμε εν κινήσει. Αλλάξαμε την διοίκηση του έργου, που θεωρώ ότι ήταν μια πολύ επιτυχημένη κίνηση και φυσικά χρηματοδοτήσαμε το έργο ουσιοδός, περισσότερο ενδεχομένως από ό,τι προβλέπεται, ακριβώς για να επιτύχουμε το στόχο που είχαμε πει για τέλος Νοεμβρίου. Θεωρώ το αποτέλεσμα μας δικαίωσε και εμάς, αλλά και την κυβέρνηση, γιατί οφείλω να ομολογήσω ότι δεν θα ήταν δυνατόν να επιτευχθεί το χρονοδιάγραμμα αυτό, δηλαδή η ολοκλήρωση του έργου από πέρυσι μέχρι φέτος, στο σημείο στο οποίο το έργο ήταν ένα χρόνο πριν, χωρίς την συνδρομή του πελάτη, που είναι η ελληνικό μετρό, και φυσικά της κυβέρνησης που έκανε ό,τι ήταν δυνατόν να γίνει για να μας διευκολύνει στα εμπόδια που υπήρχαν. Και υπήρχαν σημαντικά, παρόλα αυτά ξεπεράστηκαν όλα. Και γι' αυτό άλλωστε μίλησα για μια εξαιρετική συνεργασία μεταξύ Αναδόκου και ελληνικό μετρό και κυβέρνηση. Να επιμείνω λίγο στο θέμα του μετρό και να σας ρωτήσω ποια είναι η παρακαταθήκη που αφήνει πίσω το αυτό το έργο, το μετρό της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα έργο το οποίο ήταν ουσιαστικά μετρά 18 χρόνια εργασιών και ένα κόστος πάνω από 2 εκατομμύρια. Αφήνει όμως μια μεγάλη παρακαταθήκη πίσω. Όπως είπα, δίνει πολλά μαθήματα. Δίνει μαθήματα ότι δεν πρέπει να ανατίθενται έργα σε εταιρείες οι οποίες έχουν δυσκολίες να τα αναλάβουν και να τα εκτελέσουν. Το μέγεθος των εταιριών που αναλαμβάνουν μεγάλα έργα πρέπει να είναι το τέτοιο που να διασφαλίζει ότι θα αντιμετωπίσουν, αν αντιμετωπιστούν δυσκολίες, είναι σε θέση να τις ξεπεράσει. Αυτό είναι το ένα θέμα. Δηλαδή, ο τρόπος ανάθεσης των έργων 18 χρόνια πριν έχει βελτιωθεί έκτοτε. Δεν έχει φτάσει στο σημείο που θα με ικανοποιούσε εμένα, να διασφαλίζει δηλαδή το ζητούμενο, αλλά είμαστε πολύ κοντά. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα μάθημα που πρέπει να κρατηθεί και να μην επαναληφθεί. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν οι παθογένειες γενικώς της εκτέλεσης των δημοσίων έργων, το οποίο το έργο αυτό τις πέρασε όλες, από τις απαλωτριώσεις μέχρι τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα αρχαιολογικά ευρήματα. Θεωρώ ότι το τελευταίο διάστημα είναι από την άλλη πλευρά ένα μάθημα του πώς πρέπει να εκτελούνται τα δημόσια έργα, πώς πρέπει να ξεπερνούνται τα προβλήματα αν υπάρχουν, χωρίς εκτόσεις σε ό,τι αφορά, παράδειγμα, την προστασία των αρχαίων και του πολιτισμού μας, αλλά κατά την άλλη πλευρά με έναν τρόπο που καθιστά δυνατόν να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή, θυμάστε εδώ, τα αρχαία τα πήραμε από εκεί, τα ξαναβάλαμε στη θέση τους. Έγινε μια εξαιρετική δουλειά. Κατά τη γνώμη μου, αυτό που θα δουν οι Θεσσαλονικοί και ο ελληνικός λαός όταν θα ανοίξει το μετρό και θα δουν το σταθμό Θεσσαλονίκη, Βενιζέλου, θα δουν ένα νέο μουσείο στη Θεσσαλονίκη. Θα είναι ο ομορφότερος, πιστεύω, σταθμός στην Ευρώπη. Άρα μας λέτε επί της ουσίας ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι ένα δίδαγμα για το πώς πρέπει να γίνονται από εδώ και πέρα τα δημόσια έργα. Τι πρέπει να αποφεύγεται και τι πρέπει να γίνεται για να ολοκληρώνει τα έργα εν τέγνος, εμπροθέσμως και στα πλαίσια του μπάτζετ. Τώρα, να ανοίξουμε λίγο το κεφάλαιο της Attica Bank, γιατί και εκεί έχουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις. Πολύ ενδιαφέρουσες και σημαντικές εξελίξεις. Είμαστε στο δρόμο, στο pipeline για τον 5ο τραπεζικό πόλο στη χώρα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Από την ημέρα λοιπόν που δημοσιεύθηκε η συμφωνία της Dreamvest με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, δικά σας λόγια να σας κάνω quote, και κατάλαβε η επενδυτική κοινότητα τη διάστασή της, έχουμε καθημερινά εκδήλωση ενδιαφέροντος από μεγάλα funds, είπατε, που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στη νέα τράπεζα. Μπορείτε να μας πείτε κάτι περισσότερο σε σχέση με αυτό? Δεν μπορώ να σας πω τα ονόματα των funds, το καταλαβαίνετε για όλους τους λόγους. Το καταλαβαίνετε. Σας βεβαιώ όμως ότι καταρχήν αυτό θα εμφανιστεί στο τέλος, διότι μεταγενεστέως της αύξησης είμαι βέβαιος ότι θα συμμετάσχουν στο μετοχικό κεφάλαιο δια των διαμετοχών στο ταμπλό σημαντικά funds. Κοιτάξτε, αυτό που πιστεύω έχει γίνει με τη συγχώνευση των δύο αυτών των τραπεζών ενδεχομένως να μην έχει γίνει στο παρελθόν ποτέ. Έχουμε δύο τράπεζες οι οποίες στα πρόθυρα της πτωχεύσεως, όπου σε μία ημέρα ανακεφαλαιοποιούνται πλήρως, απαλλάσσονται πλήρως από οποιοδήποτε κόκκινο δάνειο είχαν στο παρελθόν
έχουν πλέον μεταγενεστώσεις αύξησης που θα γίνει Οκτώβριο-Νοέμβριο τα απαιτούμενα κεφάλαια για να γίνει το αναγκαίο growth. Και έχεις μια πλήρη εξυγίανση ενός πιστωτικού ιδρύματος, το οποίο στο παρελθόν ήταν δύο, με ένα μέγεθος που επιτρέπει να υποστηρίξει μια πελατεία που μέχρι στιγμής δεν βρίσκει εύκολη πρόσβαση στις τράπεζες, που είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Πώς θα το πετύχετε αυτό? Δεν είναι δύσκολο να επιτευχθεί αυτό. Το μέγεθος της τράπεζας αυτής δεν προσεγγίζει ούτε κοντά έρχεται στις τέσσερις συστημικές. Οι τέσσερις συστημικές έχουν ένα τεράστιο μέγεθος σε σχέση με τον πέμπτο πυλώνα. Ο πέμπτος πυλώνας όμως έχει πλέον το μέγεθος που απαιτείται να μπορέσει να παράξει σοβαρά βοήθεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν έχει ένα όριο 25 εκατομμύρια στο κάθε δάνειο, το όριο είναι πολύ μεγαλύτερο. Συνεπώς, εάν υπάρχουν και υπάρχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι πράγμα για άξιες να χρηματοδοτηθούν και υπάρχουν πολλές τέτοιες, γιατί για αυτές μιλάμε. Δεν μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες ενδεχομένως δεν είναι σε θέση να σηκώσουν δάνεια. Μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν την ικανότητα και τα εχέγγυα να χρηματοδοτηθούν και μέχρι τώρα δεν βρίσκουν πρόσβαση στα θηρία των τεσσάρων συστημικών. Άρα το μέγεθος της νέας τράπεζας είναι επαρκώς μεγάλο για να καλύψει αυτή την ανάγκη, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο ώστε να μην μπορεί να ασχοληθεί με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κύριε Ξάπη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, νομίζω. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στο περίπτερο της Εθνικής Υπηρεσίας και του Open Digital. Ήταν λοιπόν μαζί μας ο κύριος Αλέξανδρος Κεξάκου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Actor.